Πώς θα ξεκινήσουμε, είπαμε, με φαράγγι Σαμαριάς, με μια παρανοϊκή άρρωστη κίνηση, καθώς κάποιοι θεώρησαν άκρως φυσιολογική μια κίνηση να σκοτώσουν ένα θηλυκό κρικρί. Ένα σύμβολο, ένα ζώο σύμβολο για την Κρήτη, για το νησί της Κρήτης. Πάμε στην κυρία Πολύμνια Σκλαβάκη, είναι διευθύντρια Διεύθυνσης Δασών Χανίων. Τα είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα. Κυρία Σκλαβάκη, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή τη σύνδεση, για την ευκαιρία που μας δίδετε. Είναι μια παρανοϊκή άρρωστη κίνηση. Εγώ αυτό έχω να πω. Ένας ήπιος χαρακτηρισμός, μια άνανδρη κίνηση, δεν ξέρω. Λογικά θέλουν γιατρό οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Πράγματι είναι μια κίνηση που θλίψη μόνο μπορεί να προσφέρει, να δώσει. Είμαστε όλοι πολύ στενοχωρημένοι, ακριβώς επειδή, όπως είπατε, μιλάμε για ένα ζώο σύμβολο, μιλάμε για νύχτα, 12 παρατέταρτο το βράδυ, στην είσοδο, τη βόρεια είσοδο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, εντός του χώρου του Εθνικού Δρυμού. Με προβολής, με φώτα δηλαδή, και χάρη στην έγκαιρη αντιμετώπιση της κατάστασης από το φύλακα που υπήρχε εκεί, ο οποίος με ψυχραιμία έκανε τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, τράπησαν σε φυγή, με την έννοια ότι αποφεύγαν τα χειρότερα. Κυρία Σκλαβάκη, ερώτηση. Αυτοί είχαν προλάβει, είχαν εισέλθει στον Εθνικό Δρυμό, είχαν σκοτώσει το ζώο και... Ήταν ακριβώς στα όρια. Χτύπησαν απ' έξω προς τα μέσα. Μάλιστα. Στα σύνορα, στα όρια. Αυτά να πούμε εδώ για να ξέρουν και αυτοί που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι στη βόρεια είσοδο του Εθνικού Δρυμού μαζεύεται κατά περιόδους μια ομάδα από αγρίμια, ιδίως στην περίοδο που είναι κλειστός ο χώρος, δεν υπάρχει επισκεψιμότητα, για να μπορεί να είναι ήσυχος ο χώρος. Που σημαίνει λοιπόν ότι επιπρόσθετα είναι κατακριτέα αυτή η ενέργεια, διότι αυτά τα ζώα που είναι εντός του χώρου του Εθνικού Δρυμού θα ήταν πολύ σημαντικό να εμφανίζονται κατά περιόδους, να μπορούν να τα δουν και επισκέπτες από την περιοχή του Ξυλόσκαλου, ακόμη και σε περίοδο που δεν είναι ανοιχτό το σύνολο του Εθνικού Δρυμού, δηλαδή δεν επιτρέπεται επισκεψιμότητα. Δηλαδή θα μπορούσαν να προσφέρουν και με τη υγιή θέαση αυτών των ζώων. Πάντως μιλάμε σίγουρα μιλάμε για ένα καταδικαστέο περιστατικό, για ένα ζώο σύμβολο της Κρήτης. Σήκωσαν όπλο, ακούστηκαν πυροβολισμοί, δεν ξέρω πού. Ναι, φυσικά, μάλιστα. Φυσικά, ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί, τους πυροβολισμούς άκουσε ο φύλακας, βγήκε έξω, έκανε και ενέργειες να ειδοποιήσει άμεσα και απέτρεψε, σας λέω, τα χειρότερα, δηλαδή... Να εκείνη τη στιγμή που αντέδρασε ο φύλακας δεν ξέραμε αν έχει σκοτωθεί κάτι. Στη συνέχεια ο ίδιος παράλληλα ανέβηκε και η ομάδα ενισχυμένη από τα Χανιά μαζί με τον προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας και ειδοποιήθηκαν και οι αστυνομικές αρχές φυσικά και επίσης ανέβηκε περιπολικός στο Ξυλόσκαλο. Και έχει συνδεθεί δικογραφία στο νομίζω. Χώρο. Και είναι και θηλυκό που ναι, σημαίνει, βεβαίως. Κυρία Σκλαβάκη, τι σημαίνει. Σημαίνει πολλά με την έννοια την εξής, ότι η ιστορία παλιά, όπως έχω πει και άλλη φορά, ακόμα και σε εμπόλεμες καταστάσεις, ακόμα και όταν οι άνθρωποι πριν γίνει Εθνικός Δρυμός ο χώρος σκότωναν αγρίμι για να ζήσουν, δεν σκότωναν ποτέ θηλυκό αγρίμι. Και μάλιστα δεν σκότωναν ποτέ αυτή την περίοδο που τα αγρίμια βρίσκονται σε ίστρο. Έχουν στραφεί κάπου οι έρευνες, έχετε να μας πείτε κάτι νεότερο. Εντάξει, είναι ακόμα σε εξέλιξη δικογραφία, συλλέγονται στοιχεία, αξιολογούνται τα στοιχεία σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές. Και το βασικό αυτής της ιστορίας είναι να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει από μεριάς όλων των φορέων του τόπου μας, ώστε να απομονωθούν τέτοια φαινόμενα. Μακάρι να βρεθούν οι ένοχοι. Μακάρι, όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε, ας επικοινωνήσει με τους εμπλεκόμενους φορείς. Φυσικά, θα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της δικογραφίας, αλλά το βασικό είναι να αποτραπούν τέτοιες συμπεριφορές και να μην βρίσκουν έδαφος επιδοκιμασίας ή ανοχής. Γιατί επιδοκιμασίας δεν νομίζω ότι κανείς επιδοκιμάζει τέτοιες ενέργειες. Ανοχής, αλλά να μην βρίσκουν και ανοχή. Και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, δεν θα πρέπει κάποιοι να θεωρούν τον κρητικό έγαχρο ως ένα πολυτελές έδεσμα. Μάλιστα. Να πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σαν κοινωνία τι θέλουμε.
Φυσικά είναι κλειστό. Okay. Έκλεισε με 4 μέρες νωρίτερα λόγω καιρικών φαινομένων, ναι, μετεωρολογικών. Άρα ή το κλειστό ή το τις τελευταίες μέρες. Και μάλιστα έρχεται αυτό το δυσάρεστο γεγονός σε μια περίοδο που παρά τις δυσκολίες, παρά τις δυσκολίες του κορονοϊού, τις δυσκολίες των πυρκαγιών που υπήρχαν τη θερινή περίοδο, παρόλα αυτά υπήρξε πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο από Έλληνες αλλά και από ξένους επισκέπτες, ακόμα για τη φθινοπορεινή περίοδο, ακόμα και τον Οκτώβριο όταν ήταν ανοιχτό το φαράγγι, να επισκεφτούν το φαράγγι της Σαμαριάς. Ενώ λοιπόν αυτή το ενδιαφέρον των επισκεπτών έδινε ένα θετικό μήνυμα, ήρθε αυτό το περιστατικό να μας κόψει τα πόδια. Ακριβώς, το οποίο δυσφημεί τον τόπο διεθνώς, θα έλεγα. Απλώς ελπίζω, γιατί πράγματι δεν μπορούμε να μην ελπίζουμε, ότι όλες οι δυνάμεις του τόπου μας, όλοι οι φορείς, θα προσπαθήσουμε να δούμε τι δεν κάναμε καλά μέχρι τώρα, γιατί πριν 10 χρόνια είχαμε ένα ανάλογο συμβάν, όσους θα θυμούνται, και πάλι ήταν 4 ζώα τότε σκοτωμένα, είχε γίνει και σύλληψη επ' αυτοφόρο, και πάλι υπήρχαν και θηλυκά ζώα. Άρα λοιπόν ελπίζω να προσπαθήσουμε όλοι να αποτρέψουμε τέτοιες συμπεριφορές, μάλιστα, και να μην έχουμε άλλα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Κυρία Κλαβάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.